είμαστε σε απεργιακές κινητοποιήσεις, διότι η νέα διοίκηση της εταιρείας θέλει, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θέλει να ενσωματώσει όλα τα επιδόματα σε ένα επίδομα και όσοι θα έρχονται στη δουλειά να έχουν αποδοχές πάρα πολύ χαμηλές. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ενώ προσπαθούσαμε να υπογράψουμε και να συμφωνήσουμε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, ενώ κλείστηκε ραντεβού για την επόμενη μέρα, φεύγοντας και αποχωρώντας το μεσημέρι, στις 2.30 ώρα η εταιρεία εντελώς ευνηδιαστικά και αδικαιολόγητα, χωρίς να μας ενημερώσει, απέλυσε 5 συναδέλφους εργαζομένους. Εμείς είμαστε κατά των απολύσεων. Ζητήσαμε από την εταιρεία την άμεση ανάκληση των απολύσεων, διότι για μας είναι κόκκινη γραμμή. Ο κόσμος είναι όλος μαζί μας. Η συμμετοχή των εργαζόμενων και μελών του σωματείου είναι στο 100%. Και πιστεύουμε, μας φέραν στα δικαστήρια σήμερα για να κηρύξουν παράνομη και κατακριστική την απεργία. Και πιστεύω ότι, εντάξει, δεν μπορούμε να πιστεύουμε κάτι άλλο. Άλλωστε, η δικαιοσύνη δεν ήταν ποτέ με το μέρος των εργαζομένων. Η νέα εργοδοσία της Μαλαματίνα ξεκίνησε μια ολομέτωπη επίθεση απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων, θέλοντας και ζητώντας τους να αποδεχθούν, να υποχωρήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με τα κατεκτημένα δικαιώματα και να μην ισχύουν για τους νέους εργαζόμενους. Βρήκε λάθος πόρτα να χτυπήσει. Ο τρόπος με τον οποίο σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση απευθύνεται στη δικαιοσύνη δείχνει ότι η εργοδοσία είναι ανήμπορη να αντιμετωπίσει εργαζόμενους, αγωνιζόμενους και αποφασισμένους να μην κάνουν πίσω στα δικαιώματά τους. Θα είμαστε στο πλευρό τους, αυτή τη μάχη θα κερδιθεί, γιατί και το σωματείο τους και η ομοσπονδία τους έχουν αρκετή πείρα από τέτοιου είδους εργοδοτικές επιθέσεις. Τις έχουν αντιμετωπίσει όλες με επιτυχία, όπως θα κάνουν και με αυτή.